ρατσισμού, της ξενοφοβίας, πλην όμως λείπουνε τα αγκονάρια. Και τα αγκονάρια έχουν αναδειχθεί μέσα σε αυτή τη συζήτηση, πιστεύω ότι και εσείς τα καταλαβαίνετε, είναι η τιμωρία της πράξης καθ' αυτής, ως ιδεχθές και με ένα ιδιαίτερο τρόπο επιβαρυντικό της ρατσιστικής πράξης, και βεβαίως είναι και η έλλειψη προστασίας προς τα θύματα. Και επιτρέψτε με από αυτού να πω, υπάρχει βεβαίως οικία. Δεν έχει εξηγηθεί όμως του γιατί δεν περνάει μέσα στο νομοσχέδιο, μέσα στο νόμο, αυτή η προστασία. Από αυτό το βήμα και τα δύο προηγούμενα χρόνια, ανατρέξτε στα πρακτικά, θα δείτε πόσες φορές φέραμε τις εκθέσεις του παρετηρητηρίου εναντίον της βίας, των φαινομένων ρατσισμού κτλ. Την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη, τις εκθέσεις ξένων, ας πούμε, οργανισμών και τα αρέστα. Και τι απαντήσεις πήραμε. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Να σας πω την τελευταία απάντηση που θυμάμαι εγώ σε ερώτηση που είσαι συζήτηση, στην οποία είχα συμμετάσχει, εν περιπτώσει, με τον κύριο Δένδια. Είχε ιδρύσει ο κύριος Δένδιας μετά από πίεση δικιά μας, μετά τον πρώτο χρόνο, το πρώτο καλοκαίρι, που ήταν η πρώτη έκθεση με τα 85 κρούσματα. Ύστερα γίναν 210 και 350. Είχε πει από του βήματος, και το είχαμε χαιρετήσει εμείς, ότι θα κάνει το παρατηρητήριο εναντίον των φαινομένων των ρατσιστικών στην αστυνομία. Και περνάνε 8-10 μήνες, μπορεί και ένας χρόνος. Βγαίνει δεύτερη έκθεση. Και ερχόμαστε εδώ, την καταθέτουμε και λέω, πόσα από αυτά ή άλλα περιστατικά καταγράφηκαν από το παρατηρητήριό σας, έτσι ώστε η αστυνομία να ασχοληθεί ιδιαιτέρως. Απάντηση 2. Απάντηση 2 είχαν καταγράφει. Και επίσης τον είχα ενημερώσει από αυτό το βήμα πάλι, ότι μας βγήκε η ψυχή, 2 ώρες ψάχναμε για να έρθουμε σε επαφή και για να διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι επικεφαλής αυτού του παρατηρητηρίου, δηλαδή της ειδικής, ας πούμε, υπηρεσίας η οποία είχε συσταθεί. Δεν υπήρχε καμία διάθεση, να είμαστε ειλικρινείς, μέχρι τη δολοφονία του Φύση. Καμία διάθεση. Και αυτά τα περί 32 φακέλων, οι οποίοι ήταν διασκορπισμένοι και απλώς τους μάζεψε η κυβέρνηση τα λοιπά, επιτρέψτε μου να πω, και σε εσάς κύριε Τραντάφυλλε, ότι με ευαισθησία, ας πούμε, έχετε κάνει τις εισηγήσεις σας εδώ εκ μέρους ενός κόμματος που παραδοσιακά είχε αντιλήψεις πάνω σε αυτά τα θέματα θετικές, πλην όμως συγκυβερνάτε με μια κυβέρνηση της οποίας ο βασικός πυρήνας επί μακρόχρονικό διάστημα δεν είχε καμία διάθεση να ανοίξει αυτά τα ζητήματα. Δεν είχε καμία διάθεση, παρά μόνο μετά την παρέμβαση, τώρα γίνονται αυτά, της πολιτικής αγωγής από δικηγόρους, να ανοίξει το θέμα του ρατσιστικού πογκρόμ που έγινε στο κέντρο της Αθήνας το 2011, μετά τη δολοφονία, μετά την άγρια δολοφονία του οικογενειάρχη του Καντάρη στην 3η Σεπτεμβρίου. Στο κέντρο της Αθήνας γίνανε. Φωτογραφίες υπήρχαν παντού. Φάκελοι ολόκληροι στο εξωτερικό. Πριν από 3 χρόνια έγινε αυτό. Να σας πάω και πιο νωρίς. Το αντίστοιχο πογκρόμ που είχε γίνει για τους Αλβανούς όταν μας είχαν νικήσει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, μέσα στην Ομόνια γίνανε. Και υπήρχε και νεκρός στη Λευκάδα. Είναι ατελείωτη η δέλταση, η σειρά των γεγονότων και αυτών των ρατσιστικών φαινομένων. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ζήτημα. Μόνο τον τελευταίο καιρό, στους τελευταίους μήνες, πολλοί ομιλητές το είπαν, κατέθεσαν για σωρία τέτοιων ιδιαίτερων θεμάτων. Άρα λοιπόν θα ήταν απολύτως απαραίτητο να έρθει η προστασία για να μπορεί κανείς με το που υφίσταται αυτή την επίθεση να μπορεί προστατευόμενος απολύτως να προχωρήσει τις ενέργειες που χρειάζεται, όπως επίσης και η καταδίκη των συγκεκριμένων ενεργειών, των συγκεκριμένων πράξεων. Έρχομαι στο περίφημο άρθρο 2 κτλ. Η εντύπωση που έχει δημιουργηθεί είναι ότι σε τελευταία ανάλυση αυτό το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο είναι το άρθρο 2. Και είναι αδική και την πρόθεση του Υπουργείου και τον τίτλο του. Αλλά είναι έτσι. Διότι αυτό το οποίο μένει, αυτό το οποίο
θα γίνει και στο προσεχές και στο απότερο μέλλον στοιχείο αντιδικίας, ερμηνείας από τα δικαστήρια κτλ. Αυτό το οποίο είναι προς εφαρμογή, το άρθρο 2, τα υπόλοιπα ήταν στο 79, στην νομοθεσία του 1979, η οποία μάλιστα σε ορισμένα σημεία ήταν πιο συγκεκριμένη ως προς την πράξη. Δυστυχώς, μετά από τόσες παλινοδίες, τόσους μήνες, τόσους υπουργούς, τόσα σχέδια, τόση συζήτηση, τόση αντιπαράθεση και σύγκρουση δημόσια, αυτό το οποίο έρχεται είναι απολύτως στον αέρα. Θα θυμίσω της κυρίας Παπαρίγα αυτό που είπε προχθές, την υπόμνηση που έκανε, με τη βαρύτητα που έχει, και γι' αυτό το λέω και ονομαστικά, στην Ολομέλεια της Βουλής, που είπε το εξής σε σχέση με τη συζήτηση περί εθνοκαθάρσεων, γενοκτονιών, σφαγών και όλων των αιματηρών στιγμών της ανθρωπότητας, της ιστορίας και ιδιαίτερα, ας πούμε, και του ελληνισμού. Είπε το εξής, ασχολήθηκε κανείς για να πει, τραβώντας την άκρη, ας πούμε, μια άποψη, για να πει πως τελικά είναι και θέματα συσχετισμών, δυνάμεων κτλ. Όταν μπαίνουν στην πολιτική ζητήματα τα οποία κατά τα άλλα είναι μια επιστημονική συζήτηση. Ασχολήθηκε κανείς με το να καταδικάσει το κραυγαλαίο έγκλημα εναντίον της ανθρωπότητας με τις δύο ατομικές βόμβες στη Χειροσίμα και στο Ναγκασάκι? Αυτό. Ισοπεδώθηκαν δύο πόλεις απροειδοποίητα με άμαχο πληθυσμό. Απλά πράγματα. Αναφέρθηκε και σ' άλλα, δεν θέλω να την κοπιάρω. Πέρα αυτό το ακραίο. Για να καταλάβουμε, όπως και αυτό που είπε προηγούμενος συνάδελφος ο κύριος Τατσόπουλος, που ανέσυρε σήμερα, έχει η εφημερίδα των συντακτών, πράγματι, ο άξιος ιστορικός ο Τάσος ο Κωστόπουλος, ανασύρει μέσα από τα πρακτικά της Βουλής ότι το 48 έχει ψηφίσει η Βουλή για γενοκτονία σε σχέση με τη μία πλευρά του εμφυλίου. Οι συμμορίτες και τα λοιπά με το παιδομάζωμα κάνουν γενοκτονία και είναι ψηφισμένο από τη Βουλή του 48. Πάμε λοιπόν όλα αυτά να τα βάλουμε σε ένα και να αρχίσουμε ανάλογα με τον πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων να τα κλωθογυρνάμε. Είναι λάθος. Όπως είναι και λάθος η γνώμη, που δεν είναι μόνο γνώμη, βεβαίως μπορεί να υπάρχει παρότρανση, κύριε Τριαντάφυλλο. Αυτό το αντιλαμβάνεται καθένας. Ακόμα και σε καταστατικά κομμάτια. Με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. Υπάρχει η υπόνοια ή η έμεση, θα μπορούσε να θεωρηθεί παρότρανση, λέγοντας κανείς κάτι σκληρό εναντίον συγκεκριμένων ομάδων κτλ. Ποιος όμως θα κρίνει τελικά πόσο υπόμνηση, πόσο λόγος, πόσο πράξη, πόσο παρότρες, πού θα κριθεί αυτό και πώς θα κριθεί αυτό? Μόνο η καταδίκη, η ομόθυμη καταδίκη μέσα από την πρόοδο του πολιτισμού της ανθρωπότητας που απομονώνει αυτά τα φαινόμενα οδηγεί σε μια θετική στάση απέναντι σε αυτά και όχι σε ποινικοποίηση της άποψης. Από την πλευρά μας έχουμε καταθέσει αντιρατσιστικό νόμο. Το γνωρίζετε, το είχαμε καταθέσει μήνες ολόκληρους, όπως και από άλλες πλευρές έχουν κατατεθεί. Και σε ό,τι μας αφορά, πιστεύω πως όλοι θα αντιλαμβάνονται ότι αυτός ο νόμος θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα νομοθετήματα που πιστεύω ότι με μια ευρύτατη συμφωνία των πτερήγων της Βουλής, σε μια προσεχή και μετά από εθνικές εκλογές διακυβέρνηση της αριστεράς, θα έρθουν και θα ψηφιστούν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει η συνάδελφος.